Γεια σας, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Είμαι η Ζωή, για όσους δεν το γνωρίζουν, από το κανάλι Ζωή M, Ζωή Loves the Glitter. Ευχαριστώ που είστε και σήμερα μαζί μου και βλέπετε αυτό το βίντεο. Αυτό το βίντεο πιστεύω ότι δεν θα το περιμένατε από μένα να το δείτε καταρχήν. Γιατί είναι πιο πολύ το κανάλι μου με beauty, με ομορφιά, με μακιγιάζ και με όλα αυτά, οπότε είναι λογικό να μην περιμένετε να δείτε ένα τέτοιο βίντεο από μένα, που όπως έχετε δει και από τον τίτλο είναι ένα βίντεο για βιβλία. Είμαι λάτρης των βιβλίων, μου αρέσουν πάρα πολύ τα βιβλία και γι' αυτό προσπαθώ όσο το περισσότερο να διαβάζω και περισσότερο, τουλάχιστον κάθε καλοκαίρι να διαβάζω και από ένα, γιατί τις υπόλοιπες ημέρες μες στο χειμώνα λόγω διαβάσματος, όλα αυτά, δεν έχω και το πιο πολύ χρόνο να διαβάζω βιβλίο και ξέρω εγώ μετά από το ένα το βιβλίο πιες άλλο, τέλος πάντων, αλλά κάποιες φορές το έκανα και αυτό μες στο χειμώνα. Αυτό το βίντεο καταρχήν να σας πω ότι το είχα τραβήξει πριν αρκετούς μήνες και αν θυμάμαι καλά το μήνα Οκτώβριο το είχα γυρίσει. Μόνο edit δεν είχα κάνει, πάλι καλά, για να σας το ανεβάζω όταν, όταν είχα πάει Αθήνα. Πιο πολύ λογικά τα θυμάστε, αν είχατε δει τα βίντεο, που σας έλεγα ότι επειδή θα πάω τον Νοέμβριο Αθήνα, θα σας ανεβάζω και κάποια βίντεο που τα έχω ήδη γυρίσει. Έλα όμως που δεν τα ανέβασα ποτέ, γιατί εκεί που ήμουνα δεν είχα ίντερνετ, δεν είχα τίποτα, οπότε λογικό να μην μπορούσα να ανεβάσω. Ίντερνετ είχα πολύ λίγο στο κινητό που αυτά τα megabyte που μου τελειώσαν μέσα σε 1-2 μέρες. Μετά ίντερνετ γενικά δεν είχα και πήγαινα μονάχα έξω από τα goodies όταν περνούσαμε και καθόμουν για λίγο και γι' αυτό ανέβαζα και κάποιες φωτογραφίες στο Instagram και παρεπιπτόντως να με ακολουθήσετε στο Instagram, θα αφήσω κάπου εδώ πέρα, δεν ξέρω, το όνομά μου στο του Instagram να πάτε να με βρείτε και να με ακολουθήσετε, αλλά και θα το έχω κάτω και στην περιγραφή. Οπότε δεν μπόρεσα ποτέ να ανεβάσω και μετά όταν γύρισα ξανά πίσω στο σπίτι μου το κανονικό δεν ήθελα να ανεβάσω κάτι τέτοιο που ήταν ήδη γυρισμένο πριν από πόσο παλιά, δηλαδή πριν κανένα 1-2 μήνες, οπότε δεν βρήκα το νόημα και ό,τι γύρισα βίντεο ποτέ δεν ανέβηκαν. Κάποια στιγμή όμως θα τα ξαναγυρίσω και θα τα ανεβάσω κανονικά. Τέλος πάντων, αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο intro, το ξέρω, αλλά έπρεπε να σας το πω να το γνωρίζετε. Οπότε ας μπούμε στο κύριο θέμα. Επειδή έχω διαβάσει νομίζω 6-7 βιβλία που τα έχω ήδη σπίτι, θα σας τα δείξω μισά-μισά για να μην μας βγει πολύ μεγάλο το βίντεο και θα σας δείξω τα πιο φρέσκα και μετά θα πάμε στα πιο παλιά. Οπότε σήμερα κάνουμε το part 1 και ελπίζω να συνεχίσουμε να έχουμε και πολλά part στη συνέχεια. Καταρχήν θα σας δείξω το τωρινό που έχω πάρει και, διαβάζω. Το πήρα τώρα τελευταία εβδομάδα, είναι δεν είναι εβδομάδα, που είναι Όταν τα παραμύθια λένε ψέματα, είναι από την Εύα Ομιρόλη. Είναι αυτό εδώ πέρα, το πήρα με 4,90 τώρα στις εκπτώσεις, ας πούμε. Η αρχική του τιμή δεν γνωρίζει ποια είναι. Οπότε μπορείτε να καταλάβετε, έχω διαβάσει μέχρι εδώ. Να δείτε και από κοντά. Δεν μου πολύ αρέσει. Μέχρι στιγμής δεν μου πολύ αρέσει. Στη συνέχεια θα σας... Μέχρι στιγμής αυτό που μπορώ να πω είναι ότι είναι... δεν είναι και πολύ του χαρακτήρα, το χαρακτήρα του βιβλίου που μου αρέσει εμένα. Αλλά πιστεύω δεν είναι για μικρές ηλικίες, δηλαδή θα το έλεγα για 18, για πάνω και με το ζόρι για 18, δεν ξέρω, δεν... έχει πράγματα που εμένα για το βιβλίο δεν θα μου άρεσε πολύ. Βασικά δεν μου αρέσει πολύ για ένα τέτοιο βιβλίο εγώ να διαβάζω, αλλά τέλος πάντων, εφόσον το πήρα, θα το διαβάσω να έχω μια γενική άποψη. Τώρα ακόμα δεν μπορώ να πω, αλλά μέχρι στιγμής πιστεύω ότι δεν είναι για άτομα κάτω το 18, το 18 και άνω. Δηλαδή για ενήλικες. Οπότε ναι, για περισσότερα θα σας πω κάποια άλλη στιγμή.
Το επόμενο βιβλίο είναι, δεν το έχω γράψει εγώ, μου το είχε δώσει η γειτόνισσα που έρχεται κάθε καλοκαίρι, που είναι απέναντι από το σπίτι μου, που εκείνη διαβάζουν πολλά βιβλία. Μου έχει δώσει δύο βιβλία εκείνη, το ένα θα σας το δείξω τώρα και το άλλο θα σας το δείξω στο επόμενο βίντεο που θα είναι για βιβλία. Είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι ο Πρίγκιπας Πίπο και είναι από το Πιέρ Γρυπάρης. Λογικά το όνομα από ό,τι καταλαβαίνετε είναι Γάλλος. Σωστά. Θα το τσεκάρουμε γιατί το έχω διαβάσει. Ναι, είναι ο Πιέρ Γρυπάρης είναι γεννημένος στο Παρίσι. Οπότε η μαμά του ήταν Γαλλίδα και ο παπάς του Έλληνας. Τέλος πάντων, αυτό το βιβλίο ήταν το πιο γρήγορο βιβλίο που έχω διαβάσει ποτέ. Όχι, επειδή εντάξει, εκτός ότι είναι μικρούλι, είναι υπέροχο. Καταρχήν, όλες οι ηλικίες μπορούν να το διαβάσουν. Και ναι, μεν είναι σχετικά ένα εύκολο και ένα απλό βιβλίο, αλλά παιδιά, ειλικρινά αυτό το βιβλίο είναι τέλειο. Καταρχήν, είναι απλό. Είναι σαν παραμυθάκι. Είναι ένα παραμύθι αρκετά μεγάλο, αλλά όπως λέει και εδώ πέρα ο συγγραφέας, μπορεί να το διαβάσει από 10 χρονών και πάνω ένα βιβλίο για τριπλή ανάγνωση, για την παιδική, εφηβική και την όρημη ηλικία. Και όντως το πιστεύω γιατί είναι εκπληκτικό. Σε λέει μια ιστορία του πρίγκιπα Πίπο, πώς γεννήθηκε, πώς αποκτήθηκε ο πρίγκιπας Πίπο από τους γονείς του και μετά κάποιες περιπετιούλες που περνούσε ο πρίγκιπας Πίπο. Και ήταν το πιο γρήγορο βιβλίο που έχω διαβάσει ποτέ, πέρα ότι είναι σχετικά μικρούλι, αλλά παιδιά, το διάβαζε με τόση ευχαρίστηση, με το ότι να δούμε στο επόμενο κομματάκι τι θα λέει. Και μέσα σε 2 μέρες, η αλήθεια είναι ότι ήθελα να το κάνω και λιγότερο, δηλαδή μέσα σε 1 μέρα το διαβάσω, αλλά μέσα σε 2-3 μέρες το έχω τελειώσει και έλεγα wow. Αλλά ναι, αν θέλετε κάτι ελαφρύ, κάτι ωραίο και ψιλοπαιδικό δηλαδή, να μπορείτε να το διαβάσετε και εσείς και η αδερφή σας και το παιδί σας ή να το χαρίσετε σε ένα παιδάκι και δεν ξέρετε, αλλά θέλετε να είναι και μεγάλο. Πιστεύω αυτό είναι το καλύτερο, να με ακούσετε. Είναι υπέροχο. Λοιπόν, το επόμενο βιβλίο το είχα αγοράσει από τον Αλφαβήτα. Όχι πέρσι το χειμώνα, πρόπερσι. Είχα πάει εγώ εκεί πέρα στον Αλφαβήτα να ψωνίσουμε με τη μαμά μου και είχε βιβλία. Λέω, wow. Αλλά είχε βιβλία σε χαμηλή τιμή. Που λέω, έλα, τέλεια. Και εγώ μόλις είδα τα βιβλία, ξετρελάθηκα. Βέβαια κάθε φορά και ο Μασούτης, νομίζω και ο Αλφαβήτας έχουν βιβλία. Ναι, οπότε, αλλά ήταν σαν έκπτωση. Αυτό το βιβλίο εδώ, εγώ το πήρα 5 ευρώ. Είναι από τον Αλεσάνδρο Ντε Αβένια. Λευκή σαν το γάλα, κόκκινη σαν το αίμα. Το πήρα 5 ευρώ, ναι, είναι από τις εκδόσεις Πατάκη. Είναι τόσο χοντρό. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο, καταρχήν η αρχική του τιμή ήταν 14,85 και εγώ το πήρα 5 ευρώ. Όταν το διάβασα από πίσω, λέω, όπα, εδώ είμαστε. Είναι για ένα αγόρι και για ένα κορίτσι που είναι στην εφηβεία. Το αγόρι είναι κάπως λίγο τροπαλό, που είναι ερωτευμένο με ένα άλλο κοριτσάκι και προσπαθεί να βρει κάπως να του πιάσει κουβέντα, να μιλάνε, να κάνουν, έτσι ώστε κάποια στιγμή να πει αυτό που νιώθει εκείνος. Αλλά όταν ξεκινάνε να γίνονται φίλοι, μετά κάποια στιγμή το καλοτζάκι αυτό σταματά να πηγαίνει σχολείο. Και από εκεί και εκεί συνεχίζεται όλη αυτή η ιστορία. Θα σας πω και εδώ πέρα τι λέει. Και λέει, ένα γορί και ένα κορίτσι, δύο έφηβοι του σήμερα. Ένας έρωτας σιωπηλός, δυνατός, κόκκινος σαν αίμα. Εξού και που λέει κόκκινη σαν το αίμα. Εκείνος διστάζει να της μιλήσει, εκείνη απόμακρη, πανέμορφη με τα κόκκινα μαλλιά και τα πράσινα μάτια της. Δεν έχει ιδέα για την τρικυμή που σαρώνει στην καρδιά του. Και όταν το μαθαίνει, είναι αργά. Το λευκό του χιόνι έρχεται να σκεπάσει το κόκκινο της αγάπης. Μετά από τη δοκιμασία, μέσα από τη θλίψη της απώλειας, η ελπίδα ξαναγεννιέται. Η αγάπη επιστρέφει για να δώσει και πάλι στη ζωή το κόκκινο χρώμα της. Όταν το διάβασα, δεν πίστευα ότι θα έχει αυτό το τέλος.
Αν έχετε διαβάσει κάτι από αυτά τα βιβλία που σας δείχνω τώρα, να μου το πείτε κάτω στα σχόλια ή αν θα θέλετε να το αγοράσετε ή το οτιδήποτε. Αλλά ναι, είναι και αυτό πολύ ωραίο, ψιλορομαντικό, καταπληκτικό. Και το απ' έξω του είναι, το εξώφυλλο του είναι τέλειο. Και αν πάμε στο αγαπημένο μου, αν με ρωτήσεις ποιο είναι το αγαπημένο σου βιβλίο, θα σου πω είναι αυτό εδώ πέρα, αυτό που θα σου δείξω και μετά έρχονται αυτά τα δύο. Αυτό δεν ξέρω τι να πω. Αυτό το διάβασα μέσα στο χειμώνα που μας πέρασε και θυμάμαι ήταν όταν το τελείωσε αυτό το βιβλίο, ήταν η τελευταία μέρα, ήταν το, λάθος το λέω, τη μέρα που το τελείωσε το βιβλίο αυτό εδώ που θα σας δείξω, ήταν και η μέρα η τελευταία που ήμουν στο σπίτι μου και μετά πήγαινε Αθήνα. Ήταν το βράδυ της ημέρας εκείνης, που ένα παραπάνω έχει μια συναισθηματική αξία για μένα. Και αυτό το βιβλίο, εδώ, είναι από τη Μαρ Βαν Βουνάκη, «Ο ερωτευμένος Πολωνός». Αγαπώ. Και αυτό το βιβλίο το πήρα από τον Μασούτη, εκείνη την περίοδο που πήρα και το κόκκινη σαν, λευκή σαν το γάλα, κόκκινη σαν αίμα. Βέβαια πρώτο πήρα τώρα και μετά πήρα τ' άλλο. Αυτό πόσο το αγόρασα, αυτό το αγόρασα 4 ευρώ. Κάπου εδώ δεν λέει την αρχική του τιμή. Βέβαια σε αυτό που έλεγε την αρχική του τιμή την έχουν σβήσει, αλλά αυτό δεν λέει την αρχική του τιμή. Επάνω κάτω πιστεύω θα έχει την ίδια τιμή και εκείνο, 14-15. Κάπου εκεί. Ο ερωτευμένος Πολωνός είναι ακριβώς, δεν λέει για τον συγκεκριμένο ερωτευμένο Πολωνό. Λέει για μια τραγουδίστρια του πότε, μια διάσημη ηθοποιός που ζούσε στην Αθήνα, είχε τα πάντα, αλλά όλο κάτι την μελαγχολούσε, όλο κάτι την έλειπε. Βέβαια είχε περάσει πάρα πολλά στη ζωή της, δεν ήταν τόσο ρόδινα και κάποια στιγμή έτσι όπως συνάντησε τον Πολωνό, δεν θα σας πω το πώς και το τι, εννοείται η σημασία είναι να πάτε να το διαβάσετε και να το πλάσετε στο μυαλουδάκι σας, έτσι όπως συνάντησε και γνώρισε τον Πολωνό, από εκεί και μετά δεν ήθελε να το χάσει, δεν ήθελε να τον χάσει από τη ζωή της και έτσι ερωτεύτηκε και έγινε ό,τι έγινε. Είναι τρομερό βιβλίο. Εγώ κάποια στιγμή θα το ξαναδιαβάσω, πιστεύω. Και έχει και πάρα πολύ ωραία στιχάκια, ωραία πράγματα. Τώρα ένα, π.χ. το που βρήκα, που λέει «Η ζωή είναι γεμάτη από μικρές ευλογίες, σαν και αυτή, όχι μεγάλες και σπουδαίες ευλογίες, αλλά μικρές και βολικές. Έτσι μπορούμε να το συνεχίσουμε το δρόμο μας». Ναι, παιδιά, για ρομαντικά τυπάκια πιστεύω. Βέβαια, από όλα ό,τι σε έχω διαβάσει, αυτό είναι το νούμερο αναγαπημένο μου. Δεύτερο είναι αυτό γιατί είναι για όλες τις ηλικίες. Και τρίτο είναι αυτό εδώ. Και τα υπόλοιπα που θα σας δείξω στο επόμενο βίντεο, για να μην είναι πάρα πολύ μεγάλο και βαρετό, ήδη έχω κάνει 1/4 περίπου. Εντάξει, θα μπει και λίγο edit. Βέβαια, γι' αυτό εδώ πέρα, τώρα έτσι όπως κάθομαι και ξαναθυμάμαι τις ιστοριούλες το ένα και το άλλο, το βιβλίο από το καθένα, από τον ερωτευμένο Πολωνό, τη λευκή σαν το γάλα, κόκκινη σαν αίμα, από τον πρίγκιπα Πίπο και κανένα δυο άλλα που έχω διαβάσει, πιστεύω ότι αυτό δεν πιάνει μία. Και να τα βαθμολογήσουμε. Ναι, το κάνουμε γι' αυτό μια βαθμολογία βέβαια. Μέχρι το 10... Μέχρι στιγμής αυτό, όσο έχω διαβάσει, βέβαια δεν μπορώ να κρίνω από τώρα, μέχρι στη σελίδα 48 που έχω διαβάσει, θα του βάλω με το μέγιστο το 10, θα το βάλω 5, γιατί ακόμα μέχρι στιγμής δεν μου αρέσει καθόλου και γι' αυτό πιστεύω ότι είναι από την ηλικία πάνω των 18.
Και εγώ δεν ξέρω πώς σκέπεσα σε ένα τέτοιο βιβλίο. Βέβαια, θέλω να αγοράσω. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει και σε μεταγλωτισμένο. Την σειρά Fallen, κάτι με άγγελοι. Πείτε μου αν το έχετε πάρει, το έχετε διαβάσει. Είτε υπάρχει σε μεταγλωτισμένο, είτε στην αρχική του έκδοση. Να μου πείτε εντυπώσεις σας, παρακαλώ. Και να μου πείτε από κάτω στο σχολείο για να ξέρω γιατί σκέφτομαι να πάρω. Και γενικά, αν ξέρετε βιβλία που έχετε διαβάσει εσείς ή έχετε ακούσει καλές κριτικές και τα λοιπά, βιβλία ρομαντικά θα ήθελα πάρα πολύ. Ναι, να μου πείτε κάτω στο σχολείο γιατί είναι σημαντικό. Θέλω να διαβάζω πολλά ρομαντικά έτσι, είτε να έχουν ωραίο τέλος είτε να μην έχουν, να είναι ρομαντικά. Αυτό. Συνεχίζουμε με τη βαθμολογία. Αυτό εδώ πέρα εννοείται θα το βάλω όχι 10, 20 θα το βάλω τον ερωτημένο Πολωνά. Τον πρίγκιπα Πίπο και αυτόν 10, 10 θα τον βάλω. Και λευκή στο γάλα, κόκκινη στο αίμα, θα το βάλω 9,5. Αυτό. Λοιπόν, αυτό ήταν το part 1 με τα βιβλία που έχω διαβάσει εγώ. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε κάτι. Ένα like, μια εγγραφή στο κανάλι μου από κάτω, έχει το κουμπάκι. Ό,τι πληροφορίες θα θέλετε, θα έχω κάτω στο κουτί περί πληροφοριών, το description box. Όμως, ό,τι θέλετε, πάντα θα το βρίσκετε από εκεί πέρα. Και αν θέλετε με κάποιον από εσάς που κάνετε και στις βίντεο στο YouTube να κάνουμε κάποια συνεργασία, και αυτό το λέω κάτω στο κουτί, πώς μπορείτε να με βρείτε για να κάνουμε κάποια συνεργασία, αν θα θέλατε. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ. Αν μου αφήσετε ένα σχόλιο από κάτω, ακολουθήσετε και στα social media, Instagram και Twitter, και πιο πολύ Instagram αν θέλετε, γιατί Twitter δεν. Αυτό. Μην ξεχνάτε να χαμογελάτε, να ονειρεύεστε, και το κυριότερο, πέρα από τα όνειρα, αν μπορείτε να τα πραγματοποιήσετε, είναι να είστε καλά και υγιέστατοι. Αυτό. Φιλάκι πολλά. Γεια!